Παίζαμε μουσική όπως και παίζουμε για λόγους περισσότερο επιβίωσης. Εννοώ επιβίωση λόγω εσωτερικών αναγκών που εάν δεν βγουν κάποια πράγματα προς τα έξω με τον τρόπο αυτό, αυτό ισχύει για όλους μας, θα πνιγούμε. Το φτιάξιμο ενός τραγουδιού τι είναι, μια προσωπική ιστορία την οποία τη βγάζεις προς τα έξω για να την εισπράξει κάποιο πρόσωπο ή κάποια πρόσωπα. Στο τέλος μπορεί να μην το ακούσουν και όλες. Και μένει απλά ένα τραγουδάκι. Τώρα αν το τραγουδάκι αυτό ακουστεί λιγότερο ή περισσότερο, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι το ακούμε κάποια στιγμή και μπορούμε να πούμε ναι, αυτό ήταν αλήθεια. Ήταν η περιγραφή ενός πραγματικού συναισθήματος και όχι ενός ψεύτη. Η αλήθεια είναι αυτή που φτάνει στον κόσμο, δηλαδή. Συνήθως όλοι μας την αλήθεια τη λέμε μισή, δεν μας υπέρει να την περιγράφουμε την αλήθεια και να την δούμε βάσει των πραγματικών καταστάσεων. Προσπαθούμε πάντως. Η ιστορία με τον γκρουπ πώς ξεκίνησε, είστε μια παρέα από μια γειτονιά όπως συμβαίνει συνήθως. Έτσι ακριβώς, μια παρέα από μια γειτονιά. Αρχίσαμε να παίζουμε μαζί, χωρίς να ξέρουμε ουσιαστικά που μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα και που μπορεί να τελειώσει. Ξεκινήσαμε σαν παρέα και σαν παρέα συνεχίζουμε. Με τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα μιας παρέας. Τα θετικά και τα αρνητικά. Στη δισκογραφία οι παρέες, τα συγκροτήματα, εν τέλει δεν έχουν μέλλον. Αυτό σας έχει, το έχετε σας έχει απασχολήσει. Δεν κάποια... μας απασχολεί το μέλλον μας. Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω. Ότι παίζουμε όσο μπορούμε να παίζουμε μαζί και να βγάζουμε κάποια πράγματα μαζί. Περνάνε τα χρόνια χωρίς να το καταλάβουμε. Και αυτό είναι και η ομορφιά, πιστεύω. Κάνω πίσω. Δεν άντεξα μαζί και χάθηκα μακριά. Βρήκαν στις πηγές χαμένο παράδεισο. Κάψει φωτιά, τα διώξω αγεράς μακριά. Ευτυχώς που είχα σίδερο καρδιά και δε σε θυμάμαι άλλο πια. Άσπρα μαύρα σκαλοπάτια της καρδιάς μου τα αισθήματα. Άσπρα μαύρα σκαλοπάτια, καρβουνάκια στη φωτιά. Άσπρα μαύρα σκαλοπάτια, της καρδιάς μου τα ραγίσματα. Άσπρα μαύρα σκαλοπάτια, δεν με βγάζουν πουθενά. Στη σκηνή όταν τραγουδάτε, τι είστε περισσότερο, ερμηνεύτρια ή ηθοποιός? Είναι ο ρόλος ή είναι το βίωμα που βγαίνει? Είναι συνισταμένη πολλών πραγμάτων. Είναι ο ρόλος, η φωνή που βγαίνει από μόνη της, γιατί οδηγείται από το... Καταρχήν κατανοώ το τραγούδι. Δηλαδή θέλω να πω ότι βρίσκω αυτό που λέγαμε στο σχολείο, την κεντρική του ιδέα. Πάνω σε αυτή την κεντρική ιδέα λοιπόν αρχίζω και εργάζομαι.
Καταρχήν ψάχνω να βρω το ψυχολογικό του τόνο. Την όλη ατμόσφαιρα, εν πάση περιπτώσει, και εκεί κινούμε. Μυστικό δεν κράτησες ποτέ σου στην ατζέντα σου και στον άργυλε σου. Μυστικό σκύλι στο καναπέ σου μαγεμένο στα πόδια σου γυρνώ. Μυστικό δεν κράτησες ποτέ σου στην ατζέντα σου και στον άργυλε σου. Μυστικό σκύλι στο κάναπε σου μαγεμένο στα πόδια σου γυρνώ. Η λέξη λαϊκή νομίζω ότι έχει λίγο παρεξηγηθεί. Εγώ πιστεύω ότι το λαϊκό τραγούδι περιέχει μια ευγένεια. Είναι άμεσο και ειλικρινές. Και νομίζω ότι όσον αφορά αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον προσπαθώ να περιέχει το τραγούδι μου, ό,τι και να είναι αυτό, σε οποιαδήποτε κατηγορία και να πέφτει το τραγούδι που επιλέγω να τραγουδήσω, να έχει αυτά τα τρία στοιχεία. Και με αυτή την έννοια είμαι να έχει το άνοιξε, άνοιξε. Funny me.